Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο για τη χώρα μας. Ξεκινάει με το οργανώνει το Ανάσιο Καρδιοκυβικό Κέντρο. Αφορά τον τομέα των βαλβιδοπαθειών, όπου υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτή την εξέλιξη την ακολουθεί και η χώρα μας με σημαντικά ποσοστά αντιμετώπισης των βαλβιδοπαθειών διαδρομικά, χωρίς καρδιοχειρουργική επέμβαση. Όλα αυτά τα συζητάμε στο συνέδριο αυτό, όλες τις εξελίξεις, καθώς επίσης και αυτό που προεδρεύσαμε πριν λίγο για την καινοτομία στη χώρα μας και πώς μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε στην είσοδο αυτών των νέων τεχνολογιών στα νοσοκομεία, καθώς επίσης και το φαρμακευτικό θεραπείο που τις συνοδεύουν. Σιγά σιγά η καρδιολογία οδεύει προς πιο ανέμακτες μεθόδους, διαδρομικές μεθόδους όπως λέμε. Η ρομποτική θα συζητηθεί στην αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων. Τώρα αρχίζει να κάνει τα πρώτα βήματα στην αντιμετώπιση στεφανίας νόσου. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πεδίο ανοιχτό, το οποίο γρήγορα εξελίσσεται και η χώρα μας πρέπει να προσαρμοστεί και να προσαρμόσει και όλες τις διαδικασίες στα νοσοκομεία και στις υπηρεσίες υγείας, ώστε να δεχθεί αυτή τη νέα καινοτομία και τις νέες εξελίξεις.